πάρει απόφαση να κάνει και τον πάροχο δημόσιο φορέα, οι εργαζόμενοι δεν φοβούνται. Λέμε ναι σε όλες τις διαδικασίες, σε καμία των περιπτώσεων δεν θα μείνουν απραγείς. Και κλείνοντας να πω το εξής, αγαπητοί μου φίλοι. Εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε το ηθικό ανάστημα να ζητήσουμε συγγνώμη από την πόλη, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους πολίτες, από την αγορά, από τους μαθητές, από τους φοιτητές, από τους σπουδαστές, γιατί δεν δεχόμαστε να δουλεύουμε άνεργοι, χωρίς να πληρωνόμαστε. Είναι ντροπή στη σημερινή εποχή. Ξέρω υπάρχουν άνεργοι. Ξέρω την κατάσταση που κορυφήσουν τη χώρα. Έχουμε και εμείς παιδιά. Έχουμε και εμείς συγγενείς. Δεν κυκλοφορούμε με μεσεθές. Το μόνο μέσο που έχουμε είναι το μέσο, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν θα αφήσουν να φτάσουν τους εργαζόμενους και τη συγκοινωνία στο χειρότερο σκαλοπάτι. Να είστε σίγουροι, θα είμαστε δυναμικοί και όσο χρειαστεί θα βγαίνουμε σε κινητοποιήσεις και σε πολλή διαμαρτυρία απέναντι στους εργοδότες, αλλά και αν χρειαστεί και στην κυβέρνηση